αλλά θα ξεκινήσουμε. Είμαι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου έχει εισαχθεί για συζήτηση τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή έχετε από πρώτο χέρι το τι περιλαμβάνει αυτή η τροπολογία. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανήμποροι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με την πρώτη κατοικία, με τη βασική τους κατοικία. Και από εκεί και πέρα για πρώτη φορά μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν και όσοι είχαν εγκυπόθηκα δάνεια της πρώτης κατοικίας με την επιχειρηματικότητά τους. Μπαίνουν κριτήρια τα οποία έχουν σχέση με το εισόδημά τους, αρχίζονται και γίνονται γνωστά αυτή τη στιγμή, αλλά και με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Εμείς σήμερα το συζητάμε, θα γίνει μια διακοπή της συζήτησης και θα συζητηθεί στις 5 ώρα το απόγευμα και αύριο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Η υποχρέωσή μας είναι αύριο θα εισαχθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην Ολομέλεια, ακριβώς. Και η υποχρέωσή μας αυτή δηλαδή τη στιγμή. Δηλαδή, πότε πάμε για ψήφιση, συγγνώμη που σας ρωτάω έτσι. Αύριο. Αύριο στην Ολομέλεια. Αύριο πάμε για ψήφιση. Αύριο ψηφίζετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρόταση η οποία ακούστηκε αυτή τη στιγμή μέσα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Άρα και γι' αυτό σήμερα το απόγευμα. Ό,τι μάθαμε χθες και σήμερα συζητούσαμε και με τους οικονομικούς μας συντάκτες εδώ, αυτό είναι δεν αλλάζει. Μέχρι αύριο μπορεί να έτσι, γίνουν. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα μόνο κάνουμε μία διαδικασία το απόγευμα. Θα διακόπτεται η πρόταση παραγωγής και εμπορίου για να μπορέσουμε το απόγευμα να ακούσουμε και τους φορείς, όπως είναι η Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση των Δανειοληπτών και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακούσουμε και εμπλεκόμενους φορείς σε αυτή τη διαδικασία και εκτιμώ ότι είναι μια υποχρέωση την οποία είχαμε και έρχεται να δώσει μια λύση, να ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι μετά τον νόμο Κατσέλη και Σταθάκη θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και όπως είπα και αυτούς οι οποίοι έχουν και τα επιχειρηματικά δάνεια συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση και επιπλέον να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθήσαν να υποφεληθούν από αυτή τη διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να ωφεληθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εγώ θα επιμείνω στο αύριο που μας είπατε, που θα εισαχθεί στην Ολομέλεια, θα επιμείνω γιατί γιατί αν έρθει προς ψήφιση τελειώνει, μιλούσαμε ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση, θα εξακολουθήσει η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους θεσμούς, άρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμάς αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η πρόταση έγινε για να μπορέσουμε να γίνει η συζήτηση, η κουβέντα στην αυριανή συζήτηση. Κύριε στην Καναναστά, Ολομέλεια. Πέστε μου. Εάν προχωρήσουμε λίγο σε επόμενα και σε άλλα θέματα, εχθές έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για τις δηλώσεις του κυρίου Πετρόπουλου, του Υφυπουργού Εργασίας, για το έκτακτο δώρο Πάσχα σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Θα θέλαμε λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα και αν κρίνετε και εσείς αναγκαίο να γίνει μια τέτοια αποκατάσταση σε αυτές τις ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα τα οποία έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι από τις συζητήσεις και από αυτά που γνωρίζω εγώ δεν τίθεται καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή όσον αφορά με τη διαδικασία του δώρου του Πάσχα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι εκείνες οι ενέργειες. Νομίζω από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν έγιναν αντιληπτές ακριβώς οι θέσεις του κυρίου Πετρόπουλου, γιατί τον άκουσα και σήμερα όπου διέψευσε αυτή την πληροφορία που δόθηκε. Άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, και για να είμαστε ειλικρινείς, ότι επειδή είναι ευαίσθητο θέμα που ακουμπά πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι τις ανακοινώσεις τις κάνει είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο αρμόδιος υπουργός. Καλά, τις ανακοινώσεις προφανώς. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι αν θεωρείτε και εσείς ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας κυβερνώσεως παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει ανάγκη για στήριξη συγκεκριμένων ανθρώπων, ακόμα και τώρα το Πάσχα, ας πούμε, που δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, ή αν θεωρείτε πολύ περισσότερο ότι πλησιάζει ο καιρός σιγά σιγά να αποκατασταθεί και μια αδικία του πρώτου μνημονίου. Κοιτάξτε, όταν είχαν κοπεί τα δώρα συνολικά.
Ακούστε, κοιτάξτε, εγώ νομίζω και τα δώρα και οι μισθοί και οι συντάξεις κοπήκανε επί της διαδικασίας από το 10 μέχρι και το 13, όπου έγινε η μεγάλη περικοπή και το πεσόκομα, να το πούμε έτσι, όλων των μισθών και των συντάξεων. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια υποχρέωση αυτή τη στιγμή, κάνοντας μια συνετή οικονομική πολιτική, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε ομάδες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μιλήσουν. Και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, γνώμη είναι ότι υπάρχει κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι επιστήμονες και η νεολαία, η οποία έχει τεράστια προβλήματα όσον αφορά με την έβρεση εργασίας, όπου κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν σιγά σιγά στο εξωτερικό, παρότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχουμε στοιχεία ότι έχουμε μια ανάκαψη ακριβώς. Ελπίζω λοιπόν ότι πρέπει να βασιστούμε, και αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, ότι το βάρος πρέπει να δοθεί σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με την απασχόληση στην νεολαία. Άρα λέτε, η επαναφορά των δώρων δεν αποτελεί προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι να μείνουν τα νέα παιδιά στην πατρίδα. Αυτό λέτε. Εγώ, είναι μια προσωπική μου άποψη, ναι, και νομίζω ότι είναι βασική. Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αλλά ξέρετε, άκουσα... και κάποιος, κύριε Καραναστάση, για να το γυρίσω με τούμπα, με 500 ευρώ, 600 ευρώ και 12 μισθούς δεν μένει. Και λέω 12, δεν το λέω τυχαία, γιατί και στον ιδιωτικό τομέα που είναι 14 υποτίθεται, τους μήνες με τα δώρα σου δίνουν το δώρο και δεν σου δίνουν το μισθό. Και αλλά αυτό δεν είναι η νομιμότητα. Αυτό περιγράφω. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι οι μισθοί αυτή τη στιγμή και οι συντάξεις, γιατί πρέπει να βάλουμε και αυτές, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και πρέπει να υπάρξει μια υποστήριξη. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τους λογαριασμούς της για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο, γιατί το άκουσα στο τέλος της συζήτησης που κάνατε πριν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τα μεγάλα έργα, όπου χθες με έκπληξη άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να αναγγέλει έργα τα οποία είτε ολοκληρώνονται, όπως είναι αυτή τη στιγμή η ηλεκτροδότηση της συνδρομητικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Πειραιάς Αθήνα Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη, στις 10 Απριλίου μέχρι τις 15 θα υπάρχει η πλήρης λειτουργία της γραμμής αυτή, όπου θα μπορούν να πάμε από τον Πειραιά και την Αθήνα σε 3,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είναι στη διαδικασία αυτή τη στιγμή του αναδόχου. Υπάρχει η λειτουργία, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ο βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Σε πολύ λίγες μέρες θα ανακοινωθεί η μεγάλη παράκαψη της Χαλκίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μια σειρά από πολύ μεγάλα έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να σας λέω για πάρα πολλή ώρα, και από εκεί και πέρα παίχτηκε και ένα μεγάλο έγινε και μια συζήτηση χθες και μου προκάλεσε και εντύπωση όσον αφορά το δρόμο από Ελευσίνα μέχρι Λύκη. Εδώ πρέπει να μας απαντήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί το 12 όταν πήγε να το δημοπρατήσει αυτό το έργο έκανε πίσω και δεν το δημοπράτησε. Άρα πρέπει να δούμε και τις συζητήσεις που μιλάμε αυτή τη στιγμή και μας αποδίδουν ευθύνες ότι δεν προχωράμε τα έργα. Νομίζω ότι αυτός ο δρόμος γίνεται ήδη, έτσι, δεν κάνω. Γίνεται από την περιφέρεια. Γίνεται την περιφέρεια, και αφορά την περιοχή, κομμάτι, αυτό ένα κομμάτι, από εκεί και πέρα όμως, ότι το 12 δεν είχε γίνει η δημοπράτηση, πρέπει να μας πει η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν την έκανε. Τώρα, κύριε Καραναστάση, δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει. Βάζω μία συζήτηση. Είχαν εκδήλωση με τίτλο Ανάπτυξη και νέες δουλειές. Ναι, μία από τις προαναγγελίες ήταν αυτός, λέει, ο νέος οδικός άξονας. Λέω λοιπόν ότι όλα τα έργα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Εγώ αναφέρω τη λέξη ρεπορτάζ, ναι. Ναι, και όλα τα έργα. Αν έχετε την απάντηση, να μας την πείτε όμως, κύριε Καναστάση. Λοιπόν. Στην ερώτηση σας, αν υπάρχει απάντηση, να μας την πείτε, αν την ξέρετε. Εγώ την ξέρω, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά με τις παραχωρήσεις, αν πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος ή όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα αυτό το οποίο ανακοίνωσε πραγματικά είναι ένα βήμα πίσω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι σταμάτησαν όλα τα μεγάλα έργα ιδιαίτερα από το 11 και το 12, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μια κυβέρνηση η οποία τόσα έχει ακούσει από όλους και ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το Κοινάλ, να είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, έχει δώσει όλους τους οδικούς άξονες, θα δώσει πάρα πολύ σύντομα μέχρι το τέλος του 19 και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
βλέπουμε ότι ξεκινάει και τώρα, η γραμμή 4. Κύριε Καναναστάς, το μετρό της Θεσσαλονίκης, μισό λεπτό. Τώρα το μετρό της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως το παρακολουθήσαμε προσφάτως, γιατί είχαμε εδώ και την κυρία Νοτοπούλου και βγάλαμε ρεπορτάζ, ουσιαστικά δίνεται τον Σεπτέμβριο του 20, νομίζω, έτσι όπως το καταλάβαμε. Είπαμε ένα τμήμα θα δοθεί αρχές τέλος του 19. Και θα γίνουν και οι πρώτες οι κυκλοφορίες, οι οποίες θα πρέπει, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα σύγχρονο μετρό το οποίο θα πηγαίνει και χωρίς οδηγό. Θα πηγαίνει χωρίς οδηγό, ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, έχετε δίκιο, στο τέλος του έτους. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει ο κόσμος ο οποίος καταλαβαίνει και γνωρίζει ακριβώς το τι έργα έχουν εξελιχθεί σε όλη την Ελλάδα, να μην σας θυμίσω τον Ε65, τον οποίο... Όχι, δεν χρειάζεται να μας θυμίσεις. Έτσι, γιατί είναι... Και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να μπούμε και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Και μας δώσε και την είδηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.